Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Επικίνδυνα στενεύουν τα χρονικά περιθώρια που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία με τους θεσμούς σε ό,τι αφορά τη νέα ρύθμιση προστασίας της πρώτης κατοικίας. Οι θεσμοί πιέζουν ασφυκτικά την κυβέρνηση να μειώσει τα όρια ένταξης στο πλαίσιο προστασίας τόσο όσο αφορά στα περιουσιακά όσο και στα εισοδηματικά κριτήρια. Το οικονομικό επιτελείο δίνει μάχη λοιπόν με τον χρόνο προκειμένου το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη να έχει λάβει σάρκα και οστά μέχρι το Euro Working Group της Δευτέρας 25 Μαρτίου, ώστε η κυβέρνηση να είναι σε θέση να διεκδικήσει από το Eurogroup της 5ης Απριλίου την εκταμείευση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Σε αλλαγές στην τιμολογιακή της πολιτική όσον αφορά στις βιομηχανίες και τα νοικοκυριά, προχωράει η ΔΕΗ, χωρίς ωστόσο να αυξήσει τα τιμολόγια. Από την 1η Απριλίου, η έκπτωση για όσους πληρώνουν έγκαιρα τον λογαριασμό τους, που είναι σήμερα 15%, μειώνεται στο 10%. Από την ίδια ημερομηνία, η έκπτωση για την προπληρωμή της ετήσιας κατανάλωσης, που είναι σήμερα 6%, θα διαμορφωθεί σε 4%. Σε ό,τι αφορά τώρα τα βιομηχανικά τιμολόγια, η απόφαση που ελήφθη προβλέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις επιχειρήσεις για αυξήσεις μέχρι και 10%. Επιχορήγηση έως και 800 ευρώ το μήνα σε επιχειρηματίες για την πρόσληψη πτυχιούχων εργαζομένων προσφέρει το νέο πρόγραμμα του ΑΕΔ. Το πρόγραμμα επιχορηγεί το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για 6.000 πτυχιούχους ηλικίας έως 39 ετών από φύτους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα ποσά της επιδότησης ξεκινούν από τα 600 ευρώ και φτάνουν τα 800 ευρώ το μήνα για άνεργους που διαθέτουν διδακτορικό τίτλο σπουδών. Η επιχορήγηση τώρα διαρκεί 15 μήνες, μετά τη λήξη της οποίας η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας για επιπλέον 3 μήνες. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυο να κυμαίνει σε 712,34 μονάδες, καταγράφοντας απόλυσης 0,29% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.